Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίστηκε και τον Ιούνιο το ράλι της ακρίβειας, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται στο 12% σε ετήσια βάση από 10,5% το Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 8,6% από 8,1% αντίστοιχα. Στην αιχμή των αυξήσεων βρέθηκαν για έναν ακόμη μήνα οι τιμές των τροφίμων, ενώ οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά 60,6%. Στην προκλητική ρητορική επέστρεψε αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη και την παρένεση Biden για ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ο Ταγί Μπερντογάν. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Άγκυρας, προτάσσοντας πάντα τη διπλωματία. Το αν η Τουρκία θα επιστρέψει στην κλιμάκωση της έντασης μετά την παρέμβαση Biden, ο οποίος ζήτησε ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι το μεγάλο ερώτημα για το αμέσως επόμενο διάστημα, με τον Τούρκο πρόεδρο πάντως να ξεδιπλώνει την ατζέντα της τουρκικής επεκτατικότητας και να επαναθέτει θέμα αποστρατικοποίησης αμέσως μετά το πέρας της συνόδου κορυφής στη Μαδρίτη. Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır. Onun için de 147 kez hava sahamızı ihlal edeceksin. Buna karşı Türkiye'nin hava kuvvetleri de gerekli olan cevabı verdiği zaman rahatsız olacaksın. Böyle bir şey yok. Önce Yunanistan bunu bir defa bir düzene koymalı. Ve o adalar, adacıklar buralara kalkıp silahlandırmaya gitmesi Lozan ve Paris anlaşmalarına terstir. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά και τις κινήσεις στο πεδίο, καθώς ο Ερντογάν παραμένει απρόβλεπτος, ενώ ο Πρωθυπουργός από τη Μαδρίτη άνοιξε την πόρτα για επαναλειτουργία των διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα. Η πόρτα της Ελλάδος σε έναν διάλογο εντός του πλαισίου το οποίο έχουμε προσδιορίσει, αυτή η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χουλούσι Ακάρ, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό τι συζητήθηκε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κλειδί για τη στάση της Άγκυρας στο επόμενο διάστημα θεωρείται η πώληση και ο εξυγχρονισμός των F-16 που υποσχέθηκε ο πρόεδρος Biden στον Ερντογάν. Ένα αίτημα όμως που προς το παρόν προσκρούει στο τείχος της Αμερικανικής γερουσίας. Παραμένουμε σταθερά αντίθετοι σε οποιαδήποτε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ στην Τουρκία και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας στους συναδέλφους μας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Η Αθήνα πάντως, για να έχει το πλεονέκτημα χωρίς να χάσει χρόνο, αιτήθηκε επίσημα 2 μοίρες F-35 στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν καν ολοκληρωθεί η σύνοδος. Την ίδια ώρα η τουρκική αντιπολίτευση συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά και ο αρχηγός του Κεμαλικού Κόμματος Κιλιτσντάρογλου κάλεσε ούτε λίγο ούτε πολύ τον Ερντογάν να εισβάλλει στα νησιά του Αιγαίου, όπως έκανε ο Ετζεβίτ το 1974 στην Κύπρο. Şu saatten itibaren dedi Kıbrıs'ta birliklerimiz Kıbrıs Türklerinin haklarını hukukunu korumak için Kıbrıs'ta topraklarındadır dedi. Kıbrıs topraklarına çıktılar dedi. Bitti. Bütün dünya öğrendi böylece. Şimdi siz o davranış mı doğru? Şimdiki davranış mı doğru? Στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν από την πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στην Οδυσσό. Την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάνει λόγο και πάλι για γενοκτονία του ρωσόφωνου πληθυσμού στον Ντομπάς από την κυβέρνηση του Κιέβου. Πύραυλος πλήττει πολυκατοικία 9 ορόφων στην περιφέρεια της Οδυσσού. Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς, όσο οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των θυμάτων συνεχίζονται διάκοπα. Οι φόβοι για αύξηση του τραγικού απολογισμού εντείνονται. This comes not long after Russian forces were forced from Snake Island. Now, if people remember that name, it's because it's a strategically and symbolically important location in this conflict. Παράλληλα στον Ντονμπάς, οι μάχες μένονται προκειμένου να πέσουν σε ρωσικά χέρια και οι τελευταίες περιοχές. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μιλάει ξανά για γενοκτονία από την πλευρά της κυβέρνησης του Κιέβου, που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Не будут возникать кризисы, подобные тому, что происходит сегодня на Донбассе с целью защиты его жителей от геноцида. А действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступления против человечности. Ситуация на Донбассе залишается найбільш жорсткою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається. Οι κάτοικοι στην Ανατολική Ουκρανία που έχουν παραμείνει στις θέσεις τους και δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φύγουν, μέτρουν τις πληγές τους. Ну, стараемся быть закалёнными в этом вопросе, ещё раз говорю, потому что здесь нельзя расслабляться, здесь нужно работать, и я так понимаю, что вот эти 10 дней, в ходе которых каждый день обстреливают город этот. Και όλα αυτά, ως ο πρόεδρος της Δούμας και σύμμαχος του Ρώσου Προέδρου, δηλώνει ότι τα μέλη του τάγματος Αζόφ που εχμαλωτίστηκαν από το ρωσικό στρατό θα οδηγηθούν στο δικαστήριο. Δήλωση που έρχεται μια μέρα μετά την αναβολή
αναβολή της απόφασης του Ρωσικού Ανώτατου Δικαστηρίου για τον χαρακτηρισμό του τάγματος ως τρομοκρατική οντότητα. Να ορίσει από τώρα την ημερομηνία των εκλογών, ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας την εφόλης ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Τόνισε ακόμα ότι μπορεί να επιτευχθεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή με το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Εκλογές το Σεπτέμβριο, βλέπει ο Αλέξης Τσίπρας, εκτιμώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα με καθαρή διαφορά. Ζητάμε εκλογές γιατί ανησυχούμε. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι προφανές ότι σχεδιάζει εκλογές Σεπτέμβρη. Γι' αυτό και του ζήτησα να σταματήσει αυτή την υποκρισία και την αβεβαιότητα, να ορίσει από τώρα την ημερομηνία των εκλογών. Θέλετε και συγκεκριμένο ποσοστό εκτός από το να είστε πρώτο Θέλουμε κόμμα. Να είμαστε πρώτοι με καθαρή διαφορά. Διότι οι μεγάλες δυσκολίες που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα χρειάζονται μια ισχυρή προοδευτική πλειοψηφία. Στην εφόλη τη ύλη συνέντευξή του στο δελτίο ειδήσεων του Open, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στο ενδεχόμενο συνεργασιών, ενώ συντάσσεται με τη θέση ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Τους Πρωθυπουργούς τους εκλέγει ο ελληνικός λαός. Όταν λοιπόν θα έρθει ένα κόμμα πρώτο, είναι αδιανόητο αυτό το οποίο κόμμα που θα έρθει τρίτο ή τέταρτο να θέτει τέτοιου είδους ζητήματα. Εδώ δεν κάνουμε μια αντιπαράθεση στο όνομα μιας καρέκλας ή αξιωμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλει ότι θα απευθύνει πρόσκληση στις προοδευτικές δυνάμεις και σημειώνει ότι μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και από την πρώτη κάλπη με απλή αναλογική. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Και ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή, χωρίς να χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση και με την απλή αναλογική, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτος με καθαρή διαφορά. Ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι δεν συνεργάζεται. Λέει προεκλογικά ότι δεν συνεργάζεται. Άρα, αν αναλάβει ο ίδιος να οδηγηθεί η χώρα σε δεύτερες κάλπες, θα είναι μια δική του επιλογή, θα τη χρεωθεί. Ξέρω αν ο κ. Βαρουφάκης θα είναι στη Βουλή. Δεν ξέρω αν θα είναι στη Βουλή. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Περίπτωση... Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και έκανε λόγο για πάρτι που θα τελειώσει την επομένη των εκλογών. Σε όλη την Ευρώπη να έχουμε πληθωρισμό ενεργειακό, έτσι δεν είναι. Στην Ελλάδα πόσο καταγράφηκε? 62%. Αυτή η διαφορά του 23% είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη. Είναι οι επιλογές του. Την επόμενη μέρα θα τελειώσει το πάρτι. Μάλιστα. Και όποιος λαμβάνει μέρος σε αυτό το πάρτι, είτε είναι ιδιώτες παραγωγή, είτε είναι κομματικοί αξιωματούχοι, είτε είναι golden boys. Εμείς λέμε ότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό Μάλιστα. θα λάβει τέλος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Λαμία απάντησε στις αναφορές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Πρωθυπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει να προέρχεται από το πρώτο κόμμα. Αν δέχει τέτοια αγωνία ο κύριος Τσίπρας να σώσει τον κύριο Μητσοτάκη, καλό του ταξίδι, θα αγωνιστούμε να είναι τρίτο κόμμα για να κάνουμε συγκυβέρνηση. Όποιος πραγματικά πιστεύει στην απλή αναλογική, δεν συζητά για καρέκλες και πρόσωπα. Τίτλοι τέλους στην πολύκρωτη υπόθεση της Νοβάρτης, με το Δικαστικό Συμβούλιο του Άριου Πάγου να αποφασίζει χθες αργά το βράδυ την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο μόνο του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και της πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη. Έπεσε η αυλαία στην υπόθεση της Νοβάρτης με το βούλευμα του Συμβουλίου του Άριου Πάγου, το οποίο παρέπεμψε αργά χθες το βράδυ το Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και την Ελένη Τουλουπάκη στο ειδικό δικαστήριο, προκειμένου να λογοδοτήσουν για τους χειρισμούς τους στην πολύκρωτη δικογραφία. Ειδικότερα, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος παραπέμπεται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, ενώ η Ελένη Τουλουπάκη για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας δια παραλήψεως. Τεκμηρίωσαν και υιοθέτησαν την άποψη ότι εδώ υπήρξε μια οργανωμένη σκευωρία. Το τι τελικώς θα συμβεί στη δίκη θα το δούμε όταν τελειώσει αυτό το ειδικό δικαστήριο, που νομίζω θα προκαλέσει πλέον πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν θα αφήσει κανέναν πολιτικό την πολυτέλεια να κρύβεται όπως μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, Παπαγγελόπουλος και Τουλουπάκη δεν παραπέμπονται για την εμπλοκή των 10 πολιτικών προσώπων, αλλά για τη μη διαβίβαση δικογραφίας, μήνυσης βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τις τιμές των φαρμάκων, ενώ ο πρώην υπουργός και για τις παρεμβάσεις που φέρε ότι άσκησε στους εισαγγελείς Ράικου, Αθανασίου και Τσατάνη. Όλη η σκευωρία η οποία είχε στηθεί γύρω από το όνομα του εντολέως μας του κυρίου Παπαγγελόπουλου κατέρευσε. Κατέρευσε αυθανδρή, το είχαμε προοικονομήσει μαζί με τον συνάδελφο από την ημέρα της απολογίας του, ότι το κατηγορητήριο δεν ευσταθεί ούτε νομικά ούτε πραγματικά. Στο διάστημα 2015-2019 επιχειρήθηκε συστηματικά και κεντρικά η άλωση των θεσμών, η κατάργηση του κράτους δικαίου και η υποβάθμιση της δημοκρατίας μας. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
η ετιμιγορία της δεν είναι εκτός κρίσης, αλλά αν θέλουμε να έχουμε μια θεσμική ανεξάρτητη δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Με το επίμαχο βούλευμα απαλλάσσονται τόσο ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος όσο και οι δημοσιογράφοι Κώστας Βαξεβάνης και Γιάννα Παπαδάκου, ο εκδότης Γιάννης Φιλιπάκης και ο συνεργάτης του Αλέξανδρος Τάρκας από την κατηγορία της εκβίασης μετά από μήνυση του επιχειρηματία Σάμπη Μιονή. Απαλλάσσονται ακόμα οι επίκουροι εισαγγελείς Τζούρας και Μανώλης. Η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αποτελεί την επιβεβαίωση ότι η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο κάθε αδικημένου πολίτη, όσο ισχυρή και αν είναι αυτοί που τον απειλούν. Η αλήθεια υπερίσχυσε και η δικαιοσύνη αποδόθηκε. Η πασιφανής κατάχρηση εξουσίας που επιχειρήθηκε και είχε ως στόχο την προσωπική μου σπήλωση απέτυχε. Επόμενο βήμα, η κλήρωση από τη Βουλή τη σύνθεση των μελών του ειδικού δικαστηρίου που θα ανέβουν στην έδρα το φθινόπωρο. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.